μια απόκληση από το σύμπαν στο κεφάλι που είχε υποστεί. Από εκεί και πέρα θα συνεχίσει την αποκατάστασή του, την οποία χρειάζεται, να συνέφθηκε από 24 Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα 3,5 μήνες. Εκ των οποίων το αυτό χρονικό διάστημα, οι 2,5 μήνες ήταν στην μονάδα ιατρικής θεραπείας. Με ό,τι συνεπάγεται, δεν σας κρύβω ότι υπήρξαν πολλές φορές αρκετές επιπλοκές που κινδύνωσε και η ζωή του, αλλά αντιμετωπίστηκαν όλα αυτά τα προβλήματα επιτυχώς. Μετά τους 2,5 μήνες έφυγε, πήγε στην νευροχειρουργική κλινική, όπου από εκεί και προήλθε, από το αρχικό του τραύμα, τη βαριά κρανιοκεφαλική κάθοση που είχε υποστεί, νοσηλεύτηκε το επόμενο διάστημα μέχρι και σήμερα, όπου η κατάστασή του, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι πλήρως ελεγχόμενη πλέον. Και από εκεί πέρα απομένει το θέμα της κινητικής αποκατάστασης. Ο κύριος Αγγελίδης, πώς είναι, μπορεί να μιλήσει? Έχει τραχιοστομία, δεν έχει αποχωριστεί τραχιοστομία, οπότε δεν μπορεί να μιλήσει. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ως εργαλείο ασφάλειας για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Επικοινωνεί όμως με τους δικούς του. Κάποια μέρα τελευταία που τον είχα επισκεφθεί, τον είδα κάτω στα καρέκλα. Άρα καταλαβαίνει, μπορεί να κινηθεί. Καταλαβαίνει πλήρως. Από εκεί και πέρα τα θέματα της κίνησης είναι θέματα, είναι το επόμενο ερώτημα που θα πρέπει σιγά σιγά να κατακτήσει. Άνθρωποι οι οποίοι είναι 3,5 μήνες κλινήρης, θα πρέπει να μάθουν σιγά σιγά από την αρχή, ναι, να κάνουν πράγματα που κάνουμε απλά και καθημερινά. Και τώρα τα επόμενα βήματα στο κέντρο αποκατάστασης, ποια είναι, ο κύριος Αγγελίδης? Μια κινησιοθεραπεία, δεν είμαι ειδικός σε αυτά τα πράγματα, μια κινησιοθεραπεία. Σιγά σιγά, το σίγουρο είναι ότι η ΣΕΛ από εμάς φεύγοντας σήμερα πλήρης υγεία. Νομίζω ότι τα πρώτα και πιο δύσκολα βήματα ήδη έγιναν, οπότε του στέλνουμε την αγάπη μας και του ευχόμαστε να είναι σιδερένιος και να γυρίσει τις συνήθειές του πολύ πολύ σύντομα και στο σπίτι του. Και στους γιατρούς ένα μπράβο. Και στους γιατρούς βέβαια. Μπράβο Κώστα μου. Καλά κάνεις και το λες. Ναι, παιδιά, πολλές. Αυτό δηλαδή που άκουσα από τον κύριο Διευθυντή, ότι πολλές φορές βρέθηκε κοντά να τελειώσει η ζωή του σε διάφορες περιπτώσεις. Τρεις φορές από ενδοσοκομιακές λοιμώξεις. Μία το ατύχημα, μία ενδοσοκομιακή. Και άνθρωποι εκεί στο νοσοκομείο δεν το παράτησα. Έτσι και έκαναν καλά τη δουλειά. Το ίδιο ξέρω και εγώ ότι κινδύνευσε αρκετές φορές η ζωή του. Και σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, να το πούμε αυτό, γιατί το τελευταίο διάστημα γίνεται πολύ λόγος για τα δημόσια νοσοκομεία, ότι εκεί